Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 8 Σεπτεμβρίου παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Το πρώτο βήμα για την ανέγερση των νέων δικαστικών φυλακών πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την θέση που προκρίνεται για την ανέγερση του νέου καταστήματος να είναι αυτή στο δημοτικό διαμέρισμα του Πιτιού σε έκταση 70 στρεμμάτων. Εναλλακτικά, η Δημοτική Αρχή έκανε δύο ακόμα προτάσεις για εκτάσεις, η πρώτη στο Θόλος και η δεύτερη στη θέση Φα στο Λυθί, γεγονός όμως που προκάλεσε την αντίδραση των αντιπολιτεύσεων. Οι δύο αντιπολιτεύσεις λοιπόν μίζωνα και ελάσσονα, ξεκαθαρίζοντας ότι κανένας δεν επιθυμεί την απομάκρυνση των φυλακών από τυχείο, έριξαν τα πειρά τους στη Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι οι δύο εναλλακτικές θέσεις που προτάθηκαν δεν έχουν μελετηθεί και κυρίαρχα δεν έχει κατατεθεί η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής πέρασε κατά πλειοψηφία από το Σώμα και έτσι και οι τρεις αυτές προτάσεις θα ελεγχθούν και οι θέσεις θα ελεγχθούν από τις επιτροπές και τα κλιμάκια που θα έρθουν. Την ικανοποίησή τους τώρα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταθέτουν οι εργαζόμενοι στο κατάστημα κράτησης Τυχισχίου με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων Δημήτρη Νύχτα να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που διασφαλίζει πάνω απ' όλα το ότι οι φυλακές θα μείνουν στοιχείο, μιας και υπάρχουν και άλλες περιοχές που διεκδικούν την ανέγερση σοφρονιστικών καταστημάτων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι και οι εργαζόμενοι προτιμούν οι φυλακές να γίνουν στο Πιτιός, όπου υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Ωστόσο, αυτό, όπως είπε, είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στους προτινόμενους χώρους. Συγκεκριμένα, στο τέλος του μήνα και με τη συμβολή της Εισαγγελέως Χίου, θα έρθει κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την Θέμης Κατασκευαστική, προκειμένου να επιθεωρήσουν και να γνωμοδοτήσουν ποια τελικά από τις εκτάσεις είναι οι καταλληλότεροι. Από τη στιγμή που τελειώσει η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να ενταχθεί το έργο της μεταστέγασης στο χωροταξικό σχεδιασμό που θα κατατεθεί στο τέλος του χρόνου και κατόπιν η Θέμης Κατασκευαστική θα αναλάβει τις μελέτες και τη δημοπράτηση με τα κονδύλια για την ανέγερση να προέρχονται κύρια από ευρωπαϊκά προγράμματα, γεγονός που εξασφαλίζει, όπως είπε και ο κύριος Νύχτας, την υλοποίηση του έργου. Βέβαια, είμαστε ικανοποιημένοι και εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι, τόσο τον Δήμαρχό μας για τις πρωτοβουλίες που πήρε και την εισήγηση που έκανε, αλλά και το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε εκτός από την περιοχή του Πιτιούς, που μακάρι να πάμε τελικά στο Πιτιούς, να έχουμε και εναλλακτικές προτάσεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η φυλακή της Χίου θα μείνει στοιχείο. Αυτό ήταν και το βασικό θέμα που θέσατε και εσείς, σαν σοφρονιστική υπάλληλοι, έτσι, το να μείνουν οι φυλακές στοιχείο. Μα βέβαια. Εμείς δεν έχουμε ούτε προτιμήσεις για την περιοχή, ούτε θέλουμε να ανακατέψουμε τις τοπικές κοινότητες, ούτε τίποτα. Εμάς το αίτημά μας ήταν να μείνουμε εδώ. Νομίζουμε ότι ήταν κρίμα να βρεθούμε σε κίνδυνο ή να συζητάμε κάποια στιγμή Χίος, Μυτιλίνη ή κάποιο άλλο μέρος. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές που διεκδικούν την ανέγερση δικαστικών φυλακών. Μέχρι το 2016 καμία περιοχή δεν μπορεί να διεκδικήσει τη φυλακή της Χίου. Αλλά φέτος έχει το ίδιο πρόβλημα που θα έχουμε εμείς το 2016, το αντιμετωπίζουν ήδη καταστήματα. Όπως είναι της Τρίπολης που ανέφερα και πρόσφατα. Και αυτή τη στιγμή συζητιέται να πάει η υπάρχουσα φυλακή της Τρίπολης είτε στην Αρκαδία είτε στη Μυσσηνία. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Εμείς αυτό θέλαμε να αποφύγουμε και νομίζω ότι το αποφασιστικό βήμα έγινε χθες. Σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι εδώ και κλιμάκιο της Θέμης Κατασκευαστική, αλλά και από το Υπουργείο Ειδικός Γραμματέας. Και μας έχουν διαβεβαιώσει ότι εφόσον εγκριθεί η περιοχή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε μπει στο χωροταξικό το καινούριο. Και εφόσον γίνει, διοδοθεί το πράσινο φως για την περιοχή του Πιτιούς, ας πούμε, που είναι και η πρώτη. Από εκεί και πέρα είναι το χωροταξικό. Τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα είναι απλά. Αυτή τη στιγμή που θα μπει στο χωροταξικό, η χρηματοδότηση δεν επιβαρύνει την περιφέρεια ή το Δήμο ή κάτι άλλο. Είναι 70% χρηματοδότηση ευρωπαϊκά κοινοτικά πλαίσια, ευρωπαϊκά κοινοτικά συγγνώμη, προγράμματα. Και το 30% είναι από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, το οποίο θα διαχειριστεί και το σύνολο του ποσού και προχωράει μετά η φυλακή. Οι φυλακές αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται σε όλη την Ελλάδα. Έχει εξαγγείλει το Υπουργείο 14 νέες φυλακές. Και εμείς ευελπιστούμε ότι θα είμαστε 15η. Είπατε νωρίτερα ότι εσείς δεν έχετε πρόβλημα με το αν θα γίνουν στο Πιτιός ή κάπου αλλού, έτσι. Όχι, βέβαια, εξυπακούεται. Τα κριτήρια, ωστόσο, που μπαίνουν από την πλευρά της πολιτείας, ποια είναι, έτσι, ενδεικτικά. Ενδεικτικά, εμάς ο προβληματισμός μας εξ αρχής ήταν τα 20 λεπτά απόσταση από νοσοκομείο. Γι' αυτό ζητούσαμε εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές μας απαιτήσανε μάλιστα και από τη Θέμης Κατασκευαστική αλλά και από το Υπουργείο, σε περίπτωση που έρθουν και δεν, για οποιοδήποτε λόγο δεν κριθεί κατάλληλο το Πιτιός. Εμείς, επειδή βλέπουμε ότι είχε κάποιες σχετικές αντιδράσεις, προτιμάμε βέβαια το Πιτιός. Οτιπουδήποτε δεν θα ενοχλούμε κανέναν.
Άλλωστε, είμαστε μέσα στην πόλη, το είπα και προχθές, μπορείτε να το δείξετε και δόξα τω Θεώ, αντιδράσεις δεν έχουμε από τους κατοίκους. Τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΥΠΕΘΕ που ανοίγει τον δρόμο για την δρομολόγηση και την τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων του θεάτρου. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Θόδωρος Τσατζαρώνης, στην εισήγησή του έκανε λόγο για ένα πραγματικό προϋπολογισμό, με την ψήφιση του οποίου, όπως είπε, θα μπορέσουν να τακτοποιηθούν φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες του θεάτρου, που θα επιτρέψουν και την περαιτέρω δραστηριοποίησή του στον πολιτιστικό τομέα. Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με την μείζωνα αντιπολίτευση του Γιάννη Χαλιορή να ψηφίζει λευκό και να επιρρύπτει ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το θέατρο στην Δημοτική Αρχή Λαμπρινούδη. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Νέας Αντίληψης, το θέατρο πληρώνει τις παλινοδίες του Δημάρχου με την παρέτηση Γιαννούλου και την καρατόμηση Αυγουστίδη, αλλά και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος φοβάται να υποστεί το πολιτικό κόστος για το αν θα κλείσει το ΔΥΠΕΘΕ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αντίληψη ψήφισε λευκό, περιμένοντας να δει τις εξελίξεις και υποστηρίζοντας τη λειτουργία του ΔΥΠΕΘΕ, προτείνοντας μάλιστα τη συνεργασία και με άλλους δήμους της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως και την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για την παραγωγή πολιτισμού. Η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Μάρκος Κούφαλος καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του ΔΥΠΕΘΕ, λέγοντας ότι είναι κομμένος κεραμένος στη μιζέρια του μνημονίου του ΠΑΣΟΚ και ζητώντας την γενναία χρηματοδότηση του θεάτρου από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στο σημείο αυτό, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυρίου Τσατσαρώνη. Θέλω να γνωρίζετε όλοι ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι πραγματικός. Σας το λέω ειλικρινά, θα το δείτε μέσα, οτιδήποτε ερώτηση βρίσκεται μέσα στην... θα σας πούμε ακριβώς τι ποσότητα και πού αντιστοιχεί. Το μόνο που δεν είναι πραγματικό αυτή τη στιγμή και πρέπει να γίνει είναι ο ισοσκελισμός είναι στα έσοδα. Εκεί αναγκαστικά πάμε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό μόνο και μόνο για να γίνει προϋπολογισμός. Πρέπει να είναι ισοσκελισμένος για να περάσει. Τα υπόλοιπα όλα είναι πραγματικά. Πάμε σε κάποιες πραγματικές βάσεις. Θέλω να σας αναφέρω ότι από τη στιγμή που ξεκινήσει η διαδικασία και το ΔΥΠΕΘΕ προχωρήσει, επειδή έχω ψάξει περίπου 1,5 μήνα πριν, υπάρχουν κάποιες εμπορικές ρυθμίσεις σε όσο αφορά τις ρυθμίσεις με τη ροή χείου, το ΙΚΑ, ΤΣΕΜΕΔΕ, αυτά όλα δηλαδή τα οποία είχαν αντιληφθεί και αυτά τα χρόνια. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος, αν θέλετε, είναι ο νόμος 4.002, ο οποίος διαλέγει ότι τα χρήματα στο δημόσιο, το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο νοτά, νομικό προσώπο κλπ. Εάν καταβάλεις το ποσό κατά 100%, σου χαρίζει το 100% των προσαυξήσεων. Υπάρχει αυτός ο νόμος αυτή τη στιγμή. Έχω ψάξει και για το... έχω ρωτήσει κάποιες συνεννοήσεις και για το ΙΚΑ. Δεν θέλω να επικρατεί μέσα στην αίθουσα και παλιά υπήρχε αυτό το πράγμα, μόλις ακουγόντουσαν και λέγαμε την ΔΕΘΕ, όπου λέγω την ΔΕΘΕ και δεν ξέρω τι. Με ένα σημάζεμα καλό, πιστεύω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα το ΔΕΘΕ θα αρχίσει να προχωράει. Να φέρουμε κάποια έργα έτοιμα με πολύ μικρό κόστος και από εκεί να βγουν κάποια χρήματα. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι τα χρήματα τα οποία είναι στα έσοδα, δεν θέλω κανένας να μου πει ότι ξέρεις δεν θα πάρεις 50.000 από την παράσταση αυτή, δεν θα πάρεις 30.000 από εκεί. Σας το λέω εκ των προτέρων αυτό. Τα υπόλοιπα όλα θέλω να γνωρίσετε ότι είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά και οποιοδήποτε ποσό θέλετε, ευχαρίστως να το αναλύσουμε. Διήμερη απεργία σήμερα και αύριο πραγματοποιούν οι γιατροί που αντιδρούν στην δημιουργία και τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι γιατροί απορρίπτουν στο σύνολό τους το κυβερνητικό σχέδιο για τον ΕΟΠΗ, όπως ονομάζεται, που συνενώνει 4 μεγάλα ταμεία, ΙΚΑ, ΟΠΑΔΟ, ΑΕ και ΟΓΑ, όσα κρίνοντάς τον απαράδεκτο και επικίνδυνο για την περίθαλψη των πολιτών, την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού και του ιατρικού έργου. Σήμερα ο ιατρικός κόσμος του νησιού, συγκεκριμένα
ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου αλλά και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου παραχώρησαν συνέντευξη τύπου καταθέτοντας τους προβληματισμούς τους γενικότερα για την κατάσταση στον χώρο της υγείας και φυσικά για τη λειτουργία του ΟΕΠΗ. Συγκεκριμένα, ο κύριος Χαλκιάς από τον Ιατρικό Σύλλογο δήλωσε ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη θα καταρρεύσει με την εφαρμογή των κυβερνητικών σχεδίων. Όπως είπε ο κύριος Χαλκιάς, το νέο σύστημα είναι αντιανθρώπινο, αφού οι ασφαλισμένοι θα έχουν γιατρό μόνο για 4 ώρες, ενώ οι γιατροί θα αμείβονται μόλις με 2,5 ευρώ ανά ασθενή. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στην καθυστέρηση των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία που ουσιαστικά έχουν παγώσει τις πληρωμές προς τους συμβεβλημένους γιατρούς, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι οι γιατροί της Χίου εξετάζουν το ενδεχόμενο να σταματήσουν να εξετάζουν τους ασφαλισμένους του δημοσίου από τις 15 του Οκτώβρη σε περίπτωση που το ταμείο δεν εξοφλήσει τουλάχιστον τα χρωστούμενα του 2010. Για απόδραση της οδοντιατρικής από την πρωτοβάθμια περίθαλψη έκανε λόγο ο Ανδρέας Καραμούζος από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της Χίου, επισημένοντας την παντελή εξαίρεση των οδοντιάτρων από τον ΕΟΠΗ. Τέλος, ο Θόδωρος Νικολαίδης από τους φαρμακοποιούς επεσήμανε ότι η φαρμακευτική δαπάνη έχει μειωθεί ήδη κατά 30% και με τη λειτουργία του ΟΕΠΗ η κυβέρνηση στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του ποσοστού με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους. Όλοι οι υγειονομικοί φορείς πάντως ζήτησαν την συμπαράσταση του κόσμου στα αιτήματα και στον αγώνα που ξεκινούν. Να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου, ενώ ολόκληρη θα μεταδοθεί στη συνέχεια του προγράμματός μας. Το ίδιο ισχύει βέβαια εδώ στη Χίο, δεν είναι τόσο φανερό όσο σε άλλες περιοχές Ελλάδος και για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπου και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από ό,τι μαθαίνω. Και εδώ στο νοσοκομείο μας δεν έχουν υλικά, δεν έχουν γάσεις. Υπάρχει μια κατάσταση που μπορούν να μας βεβαιώσουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, φοβερή. Επίσης, θα ήταν αναβάθμιση για τα νοσοκομεία που υποτίθεται ότι αυτό προσπαθεί το Υπουργείο, που δεν το προσπαθεί, να ήταν τα τμήματα πλήρη σε ανθρώπινο δυναμικό. Η εφημερία που είναι πάρα πολύ σπουδαίο να γινόταν από ειδικευμένους γιατρούς. Σήμερα έμαθα ότι νομοθετήθηκε έτσι εκτάκτως στην εφημερία να είναι ένας ειδικευμένος του τομέα για να καθοδηγεί τα περιστατικά που θα πάνε και ποιον θα καλέσουμε να εξεταστεί. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ένα γιατρός σε ένα μεγάλο νοσοκομείο δεν μπορεί να το κάνει αυτό ικανοποιητικά, ούτε με έχει τις γνώσεις. Δηλαδή, αν είναι ένας πλαστικός χειρουργός, μπορεί να καθοδηγήσει έναν άλλο στο χειρουργικό τομέα. Θέλω καταρχάς να τελειώσω την αμέριστη συμπαράσταση του Φαρμακευτικού Συλλογίου προς τους υγειονομικούς συναδέλφους μας και την καταπληκτική τους κινητοποίηση. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παραγωγής Υπηρεσιών Υγείας, που στην ουσία είναι η συγχώνευση των τεσσάρων ασφαλιστικών οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελέγχου, ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΠΑ, του ΟΑΕ. Η συγχώνευση αυτή έγινε με μοναδικό σκοπό τη μείωση των παροχών υπηρεσιών υγείας. Να σκεφτείτε ότι η φαρμακευτική δαπάνη πριν καν δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός έχει μειωθεί κατά 30%. Τον προβληματισμό τώρα και την αγανάκτηση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Βορείου Αιγαίου εξέφρασε η πρόεδρος Σοφία Μιχάλα, μιλώντας στην Πατρίδα, σχετικά με τη νέα εγκύκλιο για την λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σύμφωνα με την κυρία Μιχάλα, πρόσφατα καθορίστηκαν οι έδρες των υγειονομικών επιτροπών σε 45 σημεία της χώρας, στα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται τα νησιά της Χίου και της Σάμου. Αυτό σημαίνει, όπως είπε, ότι μόνο από το νησί μας 5.000 άτομα με αναπηρία θα εξυπηρετούνται στην Μυτιλίνη, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα επισκέπτονται το νησί μας κλιμάκια προκειμένου να εξετάσουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους ή τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να μετακινούνται στην Μυτιλίνη.
Να πούμε παράλληλα ότι με την ίδια εγκύκλιο οι υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα είναι αρμόδιες πλέον για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους πολίτες για την χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και τον χαρακτηρισμό ως άτομο με αναπηρία. Να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς δηλώνει σχετικά με τις εξελίξεις αυτές που πλήττουν τα άτομα με αναπηρία η πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας. Η κατάσταση λοιπόν των νομών, των πόλεων που αναφέρονται ως έδρες ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικών επιτροπών, δεν περιλαμβάνεται η Χίος και η Σάμος και άλλα νησιά, όπως η Λευκάδα, η Ζάκυθος, η Κεφαλονιά και το Ρέθυμνο. Mm-hmm. Για τη Χίο και για τη Σάμο, που είναι περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου και που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η επικοινωνία με την έδρα της περιφέρειας που είναι η Μυτιλίνη, η Λέσβος, και στην οποία έχει, θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει η Υγειονομική Επιτροπή, όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι των νησιών και των μικρών και των μεγάλων θα πρέπει να πηγαίνουμε στη Μυτιλίνη. Για πόσα άτομα και δηλαδή θα λέγαμε. Για τον νομό Χίου συγκεκριμένα θα πρέπει να υπολογίσουμε αυτό που η Eurostat έχει υπολογίσει ως ποσοστό της κατηγορίας για τα άτομα με αναπηρία, που είναι το 10 με 12%, εμείς υπολογίζουμε το 10 ακόμα. Συνεπώς, στοιχείο έχουμε το λιγότερο 5.000 ανθρώπους με αναπηρία. Οι προηγούμενες επιτροπές, των οποίων η θητεία έληξε την 1η-9η και που είχαν έδρα στο νοσοκομείο της Χίου, ήταν η πρωτοβάθμιας και η πρωτοβάθμια επιτροπή, μπορούν να σας βεβαιώσουν για τον όγκο της εργασίας που κάθε φορά είχαν να αντιμετωπίσουν. Όλο λοιπόν, όλο αυτό το όγκος των αιτήσεων, συν οι καινούργιες, συν οι επαναλαμβανόμενες, όλες αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν και να εξεταστούν στην Μυτιλίνη, που ήδη βεβαίως και της Σάμου και της Ικαρίας και της Λίμνου και της, των Ψαρών, όλων των μικρών νησιών, όλα θα έχουν πλέον αποδέχτη την Υγειονομική Επιτροπή που θα λειτουργεί στο νομό Λέσβου. Πέρα της ταλαιπωρίας, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα χρειάζεται και πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα στο να εξυπηρετηθεί το κάθε άτομο. Αυτό εξυπακούεται. Από τη στιγμή που μία επιτροπή ήδη είχε πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς, όλοι αυτός ο όγκος από τη Χίο, από τη Σάμο και της Μυτιλίνης θα μεταφερθούν σε μία επιτροπή στη Μυτιλίνη. Καμπανάκι σε 15 επιχειρήσεις και μικρές βιοτεχνίες που ρίχνουν τα λίμματά τους ατόφια στο βιολογικό χωρίς την απαραίτητη επεξεργασία από τους μικρούς βιολογικούς καθαρισμούς που διαθέτουν, χτυπά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ Μιχάλης Φυτούσης, στέλνοντας μάλιστα επιστολές ονομαστικά στις επιχειρήσεις αυτές. Όπως είπε ο κύριος Φυτούσης, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, θα επιβληθούν πρόστιμα, αφού η λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι εν μέρει υπεύθυνη για την δυσοσμία που παρατηρείται στο βιολογικό. Έχουμε κάνει μια κουβέντα και παλαιότερα. Είχαμε πει ότι θα ενημερώσουμε όλους όσους έχουν μικρούς βιολογικούς ή είναι μονάδες οι οποίες ρυπαίνουν, να δείξουν μια ιδιαίτερη προσοχή και να τους και να μπορέσουμε όλοι μαζί να μην παρουσιάζει βιολογικό στην εικόνα που παρουσιάζει το καλοκαίρι. Έχουμε πει ότι ένα μεγάλο ποσοστό που τη βρωμά το καλοκαίρι ο βιολογικός είναι διότι πέφτουν λίμματα ανεξέλεκτα μέσα, τα οποία δεν μπορεί ο βιολογικός να τα αποδομήσει. Στην πραγματικότητα ο βιολογικός είναι ρυθμισμένος για ορισμένη πυκνότητα λίμματων. Ξαφνικά έρχονται λίμματα από κάποιες μονάδες, όπως ξέρουμε. Δεν μπορεί αυτά τα λίμματα να τα επεξεργαστεί. Ψοφάνε τα οι μικροοργανισμοί δικοί μας, γιατί αυτά είναι κυρίως τοξικά, χαλάει όλη η ισορροπία, μετά για να επανέλθει πριν 2-3 μέρες. Αρχίζει και βρωμάει η περιοχή, ο κόσμος αρχίζει και φωνάζει. Ειδικά τον άνθρωπο, κύριε Φυτούση, για αυτό, με τις θερμοκρασίες αναπτύσσονται και αυτά τα μικρόβια, ναι. Δυστυχώς αυτό δεν είναι. Αυτά τα που βρωμάνε είναι μικροοργανισμοί, είναι οι οποίοι αναπτύσσονται το καλοκαίρι, το χειμώνα δεν είναι παρουσιαστεί το φαινόμενο. Λοιπόν, τους ενημερώσαμε ότι θέλουμε μια συνεργασία και μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις εξόδους των λιμάτων τους. Εμείς θα πάμε να τις μετρήσουμε. Θα τους δώσουμε ένα χρόνο να προσαρμοστούν
Και από εκεί και ύστερα σε περίπτωση θα μετράμε συχνά τακτικά, σε όποιους βρούμε ότι ρυπαίνουν, θα πίνουν πρόστιμα και τελικά σφράγισμα. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι εικόνα αυτή να έρχεται ο άλλος και αντί μυροβόλος λυχείος να βρωμάει βιολογικό στη μύτη του. Για πόσες βιοτεχνίες μιλάμε, πόσες έχετε ενημερώσει? Είναι γύρω στις 14. Και στις 14. Τώρα το χειμώνα αρχίζουν τα ηλιοτριβία και αυτά θα πιάσουμε, θα τα σταματήσουμε και αυτά, διότι και αυτά το φορτίο μόλις το ρίξουν μέσα γίνεται πάλι και αυτά δεν αποδομούνται εύκολα. Οπότε τι πρέπει να κάνουν τώρα αυτοί? Αυτοί έχουν μικρές μονάδες βιολογικών. Ναι. Έχουν. Να πρέπει να τις δουλεύουν. Είτε για λόγους κόστους, είτε για λόγους άγνοιας, είτε δεν βαριέσαι, δεν τις δουλεύουν. Και τα λίμματα πάνε, απλώς υπάρχουν στη διαδρομή να μπουν στο δίκτυο αποκέντευσης. Αυτό θέλουμε να σταματήσει. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν γίνεται να κάνουν αυτό το πράγμα. Αν είναι θέμα κόστους, θα τους βάλουν πρόστιμα να τους λύσουν. Αυτοί έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν, είναι η πρώτη φορά που κοίταξε, με δεν ξέρω, επίσημα έτσι τους ενημερώσαμε, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Εγώ τους γράφω μέσα ότι και αν θέλει και βοήθεια τεχνική, να στέλνουμε τους δικούς μας που έχουν εμπειρία, να πούνε, ξέρεις, θέλει περισσότερο οξυγόνο, λιγότερο οξυγόνο. Θέλει ένα κόστος ένα βιολογικός. Θέλει κάποιο κόστος να δουλέψει. Χαμηλό όμως. Αυτό το κόστος θα επιβαρυνθούν. Τώρα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που αυτοί χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους βιολογικούς, δεν θα έχουμε πια πρόβλημα όσον αφορά τη δυσοσμία? Θα μειωθεί πάνω από 80% αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει σε ορισμένα σημεία κάποιο πρόβλημα, πάλι δεν υπάρχει, αλλά δεν θα είναι αυτό το φαινόμενο. Μέχρι τελικής πτώσης θα συνεχίσουν τους αγώνες τους οι δασοπυροσβέστες, αφού μπορεί μετά από 9 χρόνια αγώνων, συλλαλητηρίων, δικαστηρίων, επιστολών, αλλά και απώλεια συναδέλφων τους, να δικαιώθηκε η πλειοψηφία όσον αφορά την εργασιακή τους αποκατάσταση, όμως 1.900 ακόμα άτομα από αυτούς μένουν στο περιθώριο. Συγκεκριμένα, οι εποχικοί αισθάνονται δικαίωση, αφού βγαίνει προκήρυξη για 4.000 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, από τους οποίες οι 3.400 θα καλυφθούν από ενενεργεία συμβασιούχους. Ωστόσο, οι 1.900 μένουν εκτός ρύθμισης, για τους οποίους, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των δασοπυροσβεστών Χίου, Πέτρος Λάρδας, το μέλλον φαντάζει δυσίωνο. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούν να πεταχτούν στον εργασιακό κεάδα οι συνάδελφοί τους, που σε κάθε φωτιά δίνουν τα χίλια του 100 του εαυτού τους. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο εμάς τους εργαζόμενους, αλλά αποτελούσε και ένα γενικό πρόβλημα για το σύνολο της κοινωνίας, αφού εδώ και πολλά χρόνια το πυροσβεστικό σώμα είχε περίπου στις 5.000 κενές οργανικές θέσεις, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που είχε αυτό το γεγονός. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, χρειάστηκαν εδώ και 9 χρόνια 45 συλλαλητήρια, πολλές καταλήψεις, πολλές παρουσίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 4.500 έγγραφα προς κάθε κατεύθυνση. Πρόκειται για έναν άνισο αγώνα που δώσαμε, χωρίς συμμάχους και έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολλούς εχθρούς. Καμία πολιτική ηγεσία δεν μας έδωσε τη δέουσα προσοχή και δεν εστίασε στη βάση του προβλήματός μας και μας θυμόταν όλος τυχαίως παραμονές των εκλογών. Μόνο 2 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν αληθινά και έδειξαν ευαισθησία για το θέμα μας. Ο ένας ήταν ο Βύρον Πολύδωρας, που μετέτρεψε τις συμβάσεις μας από 4,5 μήνες σε 8 μήνες διάρκειας, και ο δεύτερος είναι ο ενήν Υφυπουργός Προστασίας, ο κύριος Όθωνας, ο οποίος σε δύσκολες συνθήκες για τη χώρα σήκωσε το πρόβλημά μας στους ώμους του και κάτω από αντίξωες συνθήκες, και του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ο αγώνας μας όμως δεν σταματάει εδώ, γιατί 1.900 συνάδελφοί μας μένουν εκτός ρύθμισης και για τους οποίους το μέλλον φαντάζει δυσίωνο. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις που είχαμε όταν ξεκινούσε η διαδικασία όλη αυτή, ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα έμεναν με 8 μήνες συμβάσεις, το μέλλον τους φαντάζει δυσίωνο και πολύ φοβόμαστε ότι αυτό που σχεδιάζω για αυτούς είναι ο εργασιακός κεάδας.
Στις αθλητικές ειδήσεις, τρεις αγώνες για το τοπικό κύπελο είχαμε χθες. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος λοιπόν κατάφερε δύσκολα και στη διαδικασία των πέναλτις μάλιστα να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση απέναντι στο Λέλαπα. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε ισόπαλη με 1-1 και στα πέναλτις ο Ατρόμητος πήρε τον αγώνα με 3-1. Στον άλλο αγώνα του κυπέλου στη Σέντα, ο Όμηρος κέρδισε με 1-0 την Ένωση Σικιάδας Λαγκάδας, ενώ στο Δημοτικό Στάδιο η Καλαμωτή προκρίθηκε στην επόμενη φάση, νικώντας την Δόξα με 3-1. Η τηλεόραση της Πατρίδας βρέθηκε στον αγώνα Καλαμωτή Δόξα και συνομίλησε με παράγοντες και παίκτες από τις δύο ομάδες που κατέθεσαν τις σκέψεις και τις φιλοδοξίες τους. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ξεκινήσαμε όπως όλες οι ομάδες πριν τρεις εβδομάδες, όλες οι ομάδες. Ακόμα είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, φάνηκε στο γήπεδο. Πόσα άτομα συμμετέχετε στην προπόνηση? Συμμετέχουμε το ελάχιστον 25 άτομα και φτάνουμε μέχρι και 30. Έχουν γίνει αλλαγές από ό,τι αντιλήφθηκα στην ομάδα της Καλαμωτής φέτος, ε? Φυσικά έχουν φύγει κάποιοι παίχτες, έχουν έρθει κάποιοι άλλοι, κάποιοι νεαροί ηλικίας. Προσπαθούμε ακόμα να βρούμε μια ταυτότητα. Τι στόχο έχει η ομάδα φέτος? Ο στόχος πάντα έρχεται κατά την περίοδο του χρόνου. Δεν μπορούμε να πούμε. Σίγουρα θα πάμε και κάτι καλό. Ίσως και για πρωτάθλημα. Ίσως. Είπατε ότι είσαστε στο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα, εντάξει, δεν ήταν και στην πιο καλή κατάσταση η ομάδα. Δεν ανησυχεί ο προπονητής, εσύ? Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρω και τις δυνατότητες των συμπαιχτών μου και τις δικές μας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μια πολύ δυνατή ομάδα. Φάνηκε ότι και η ομάδα της Δόξας το ήθελε πολύ και ήταν ένα πολύ δύσκολο και δυνατό παιχνίδι. Η διοίκηση σας υποστηρίζει, βοηθάει? Από τη διοίκηση έχουμε πάρει πολλά περισσότερα από ό,τι όλες οι άλλες ομάδες και τους ευχαριστούμε. Τι λένε οι συμπαίκτες σου σε σχέση με τους στόχους που είπαμε προηγουμένως? Συμμετέχουν όλοι, υπάρχει διάθεση, το κλίμα είναι καλό? Ναι, έχουμε από τα καλύτερα κλίματα στοιχείο πάνω. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, γι' αυτό είμαι και αυτά τα χρόνια τα τελευταία στην ομάδα. Έχουμε γύρω στα 40 άτομα, έχουμε ξεκινήσει και πιστεύω να έρθουν και άλλα άτομα. 40 άτομα, πού προπονείστε? Εδώ στο γήπεδο της Χιού. Έχει. Δεν είναι πάντα 40 άτομα, έτσι έρχονται και άλλες μέρες. 20, 25, 30 δεν είναι, αλλά είμαστε 40 άτομα δυναμικό. Κατεβαίνουν στην ομάδα φέτος. Είναι νέοι, είναι παλιοί, τι είναι? Έχει και παλιούς, έχει και νέους. Έχουμε και υποδομές, τις οποίες θα ασχοληθούμε φέτος. Είμαι προπονητής εκεί στις υποδομές. Και θέλουμε να βγάλουμε άτομα από... Τι στόχους έχει η ομάδα, σε ποια κατηγορία είναι? Είμαστε στη β' κατηγορία και ο στόχος μας είναι να βγούμε στην πρώτη κατηγορία φέτος. Το έχουμε θέσει πρώτο στόχο. Το κύπελλο ήταν μια απλή παρένθεση. Ένα παιχνίδι σαν φιλικό, ας πούμε. Το γεγονός ότι παίζουν μόνο 5 ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, πώς σου φαίνεται? Πάρα πολύ δύσκολο, διότι παίζεις 4 παιχνίδια, 4 φορές με τις ίδιες ομάδες. Και εκεί όσο δύσκολο είναι να βγεις, τόσο εύκολο είναι να πέσεις κατηγορία. Θα παλέψουμε και πιστεύω να βγούμε πρωταθλητές. Αυτό το σχεδιασμός που έγινε από την ΕΠΣ σας βρήκε σύμφωνους εσάς που συμμετέχετε στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας? Εμάς ναι, μας βρήκε σύμφωνους, το θέλαμε αυτό. Εντάξει, είναι, σας το είπα και προηγουμένως, είναι δύσκολο, αλλά το θέλαμε έτσι να γίνει. Δεν θέλαμε πιο καλά να είναι 5 ομάδες δυνατές στις άξιες, παρά να έχει κάποιες που είναι πιο αδύνατες και δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα. Με πόσους παίχτες δουλεύεις φέτος στο πρωτάθλημα? Μάλλον πότε ξεκίνησε η προετοιμασία και με πόσα παιδιά? Πόσα παιδιά? Πάνω από 30. Είναι πολλά. Ναι. Εμείς θέλουμε παιδιά να έχουμε στο γήπεδο, να το ευχαριστούνται και αυτά και εμείς. Και ίσως βγάλουμε και κανένα ταλέντο και πάει παραόξο και δούμε κανένα χιωτάκι να παίζει στην πρώτη εθνική. Έχει μεγάλη ιστορία η Δόξα, γι' αυτό το λες. Παίζεις και εσύ. Παίζανε μεγάλο. Έχω παίξει ο πατέρα μου, ήταν και πρόεδρος ο πατέρας μου. Εγώ δυστυχώς δεν έχω παίξει. Έχω παίξει στα τελευταία μου. Δεν έπαιξα στην καλή ομάδα. Πιστεύω και ευελπιστούμε να κάνουμε μια ομάδα που να είναι αντάξια στα παλιά χρόνια που ήταν η Δόξα. Στο ποδόσφαιρο πάλι, ο αγώνας Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Μικρασιατική και την κυπελούχο Δάφνη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο.
Στο μπάσκετ τώρα 12 ομάδες δήλωσαν συμμετοχή για το τοπικό κύπελο. Να πούμε ότι συμμετοχή δήλωσαν ο Βαόλι, Ίωνες, ο Κοφινάς, ο Όμηρος, ο Φόβο, ο Αιγαίας στο πρώτο τοπικό και στην δεύτερη τοπική κατηγορία Νόφ, Λυθή, Πυρσός, Νηρέας, Ιωνικός και Ένωση. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης από την κλήρωση που έγινε είναι Βαόλ Πυρσός, Ένωση Νηρέας, Κοφινάς Φόβ και Όμηρος Ίωνες. Στο Πόλο Πάρτι Γνωριμίας διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος της Χίου αύριο το βράδυ στις 9.30 στο Μπούρτζιο, όπου θα παρευρεθούν όλα τα νέα αποκτήματα της χιώτικης ομάδας. Να περάσουμε τώρα να δούμε και την πρόγνωση για τον καιρό αύριο που αναμένεται αίθριος, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο με ένταση έως και 4 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.